ο γιος και διάδοχος του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του πρώτου του Μεγάλου, Αρκάδιος, 395 έως 408 μετά Χριστόν, πήρε από τα Ιεροσόλυμα την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλασσόταν μέχρι τότε μαζί με την τιμία αισθήτα από κάποια γυναίκα Παρθένο και τη μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί την τοποθέτησε σε μια λαμπρή θήκη, την οποία ονόμασε Αγία Σωρό. Μετά από 310 χρόνια, ο βασιλέας Λέων άνοιξε την Αγία Σωρό προς χάρη της συζύγου του Ζωής, η οποία ενοχλούνταν από πνεύμα ακάθαρτο. Αυτή, αξιωθής Αθείας Οπτασίας, πληροφορήθηκε ότι αν τεθεί επάνω της η τιμία ζώνη, θα ελευθερωθεί από το δαιμόνιο που τη βασάνισε και θα βρει την υγεία της. Μόλις λοιπόν ανοίχθηκε η Αγία Σωρός, βρέθηκε η τιμία ζώνη της Θεοτόκου απαστράπτουσα σαν να ήταν νεοήφαντη. Ήταν σφραγισμένη με χρυσή σφραγίδα και υπήρχε επάνω κωδίκελο, σύντομο υπόμνημα δηλαδή, στο οποίο ήταν λεπτομερώς σημειωμένα το έτος ινδικτιών και η μέρα κατά την οποία ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη η τιμία ζώνη. Επίσης ήταν σημειωμένα πως αυτή σφραγίστηκε και εναποτέθηκε με τα ίδια τα χέρια του αυτοκράτορα Αρκαδίου μέσα στη λαμπρή θήκη, την ονομαστή σε Αγία Σωρό. Ο βασιλιάς λοιπόν Λέων ασπάστηκε με σεβασμό την τιμία ζώνη και εν συνεχεία την άπλωσε δια των χειρών του τότε πατριάρχη πάνω στη βασίλισσα Ζωή. Αμέσως δε τότε η βασίλισσα ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο και βρήκε την υγεία της. Μετά από το θαύμα, αφού όλοι δοξολόγησαν το σωτήρα Χριστό και ανέπεμψαν ύμνους ευχαριστήριου στην Πάναχνη μητέρα του, εναπέθεσαν και πάλι την τιμία ζώνη στην Αγία Σωρό, όπου υπήρχε και προηγουμένως.